Και όπως σας υποσχέθηκα, ο Θανάσης Τριαρίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο ή την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Τριαρίδη. Καλημέρα, καλημέρα στην πατρίδα μου, Θεσσαλονίκη. Μια πατρίδα που σας αγαπάει συχνά, σας αγαπάει πολύ, ανεβάζουμε συχνά τα έργα σας και πραγματικά όμως δεν είναι Μπέκετ. Δεν είναι η παράσταση την οποία θα πας, θα χαλαρώσεις την καρέκλα σου και θα ρεμβάσεις. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό λέγεται μέσα στο έργο. Βέβαια ο Μπέκετ είναι ο συγγραφέας που καθοδήγησε όσους γράφουμε μετά από αυτόν. Είναι ένα συγγραφικό σχόλιο αναφοράς. Είναι ένα έργο για το ποδόσφαιρο και είναι ένα έργο βίαιο, έτσι, που βγαίνει μέσα από τα βάθη, τα μεγάλα βάθη της ιστορίας. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο δεν ήταν πάντοτε αυτό που βλέπουμε. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό και πιο βίαιο. Βέβαια, βέβαια. Ήταν ουσιαστικά μια έκρηξη και μια εκτόνωση των λαϊκών τάξεων. Υπήρχαν ποδοσφαιρικοί αγώνες που εκτυλίσσονταν σε όλη την πόλη και κατέληγαν σε σφαγές και σε αίμα. Αυτά από τα χρόνια της αρχαιότητας, τα χρόνια του Μεσαίωνα. Το έργο εστιάζεται στο περίφημο ισπανικό ποδόσφαιρο, που ήταν ένα μέσο βασανισμού και πιθαναγκασμού των ιθαγενών ανθρώπων του Μεξικού από τους κονκισταδόρες, από τους κατακτητές Ισπανούς στρατιώτες του Ερνάντο Κορτές. Και μιλάει για τη φρίκη εκείνη. Μιλάμε για τα 1520-1521, όπου γινόντουσαν φρικτά πράγματα. Ξεκυλιάζαν έγκυες γυναίκες και χρησιμοποιούσαν ως μπάλα ποδοσφαίρου τα βρέφη τους. Η ιστορία της ανθρωπότητας, ωστόσο, είναι βαμμένη με αίμα, γενικότερα. Ναι, βέβαια. Οι άνθρωποι φτάσαμε σε αυτό που σήμερα ονομάζεται δυτικός πολιτισμός, δημιουργώντας τεράστια πολιτισμικά επιτεύγματα και συνάμα σφάζοντας. Σκεφτείτε το δουλεμπόριο, σκεφτείτε την αποικιοκρατία, σκεφτείτε τον αφανισμό των ντόπιων πληθυσμών των νέων κόσμων. Τα ξέρουμε αυτά, τα μαθαίνουμε και στο σχολείο. Απλώς τα κουκουλώνουμε με την προστατευτική μεμβράνη της ιστορίας. Ξέρετε ότι είναι μακριά πίσω μας. Δεν το πολυβλέπουμε, δεν το πολυνιώθουμε, είναι παρελθόν. Αλλά περίπου το ίδιο κάνουμε και τώρα. Μου θυμίζει η όλη ιστορία, καθώς διάβαζα χτες το football για να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνέντευξη, ένα βιβλίο του Δημοσθένη Παπαμάρκου, το Γιακ, που λέει σε κάποιο σημείο για την βία που προηγείται του να φας ένα φιλέτο, ότι αυτή η βία δεν αφορά αυτόν που το τρώει, αυτός θέλει να πηγαίνει στο εστιατόριο, να κόβει το φιλέτο του και να νιώθει civilized. Κάπως έτσι είμαστε και εμείς ως άνθρωποι, οι οποίοι λίγο προσπαθούμε να ξεχάσουμε τις αιματοκυλισμένες σελίδες της ιστορίας μας και να το παίξουμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Λίγο υποκριτική αυτή η φράση, έτσι? Προφανώς είναι υποκριτική. Πρώτα απ' όλα είναι σφαλερή. Αν το κάνουμε αυτό, πρέπει να καταδικάσουμε τα φθηνά ρούχα που φοράμε, πρέπει να καταδικάσουμε τις πολιτισμικές μας κατακτήσεις. Οι άνθρωποι ζουν σε βάρος κάποιων άλλων ανθρώπων. Δείτε αυτό που γίνεται τώρα πρόσφατα με το εμβόλιο του κορονοϊού, που εμείς το έχουμε, οι δυτικοί άνθρωποι, και βλέπετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του τρίτου κόσμου δεν έχει καμία πρόσβαση. Και βέβαια αυτό εδώ το πληρώνουμε κιόλας. Όλο αυτό το διαχασμό που ζούμε σήμερα είναι ίσως αποκύημα αυτού που γράφεται στο football, ότι θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές με κάθε κόστος. Ναι, είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου η επιβολή. Η νίκη και η επιβολή, αυτό εδώ που λέγεται έτσι ακριβώς, να είμαστε πρωταθλητές. Και είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι μέσα από την παιδεία και το διαφωτισμό να αποκτήσουν μια πιο συνενετική, πιο φιλική επαφή με αυτό που ονομάζουμε ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος, κυρία Νικολάου, είναι πολύ βίαιο πλάσμα, πολύ βίαιο ζώο. Τίνος, αληθινό.
Homo homini lupus, η κλασική ρίση, η κλισέ θα έλεγα. Mm-hmm. Απλά σκέφτομαι, είναι πολύ της μόδας μία φράση, το ξεπλένω. Είναι ίσως το να μιλάμε για αυτές τις ιστορίες σήμερα μία τάση να ξεπλύνουμε το βιοπαρελθόν μας. Κοιτάξτε, προφανώς και εγώ που τα γράφω αυτά, κομμάτι αυτού που περιγράφω είμαι. Και τα παιδιά που τα παίζουν αυτά, κομμάτι αυτού του πράγματος είμαστε. Σίγουρα αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα της Δύσης, ότι έχει δημιουργήσει μια ηθική σκέψη και συχνά αυτή η ηθική σκέψη αναστοχάζεται. Προφανέστατα θέλουμε να ξεπλύνουμε. Ελπίζω εκτός από το να ξεπλένουμε, γιατί το κάνουμε αυτό, ελπίζω και να συνειδητοποιούμαστε κάπως ως ένα βαθμό. Το θέατρο όπως το αντιλαμβάνομαι ότι το βλέπετε, έχω δει το Μέγκελε, διάβασα το φούτμπολ, διαβάζω τώρα το HIV, το βλέπετε ως κάτι που πρέπει να σε κάνει να αντιδράσεις μάλλον, είστε μάλλον υπέρμαχος αυτού που λέμε in your face, το θέατρο στα μούτρα σας ας πούμε, σπάμε τον τέταρτο τοίχο, ερχόμαστε κοντά με καλούς, κακούς τρόπους. Μήπως θα θέλατε να κάνουμε και ένα σχόλιο για κάτι αντίστροφο που είδαμε χθες προχθές, όπου είδαμε ανθρώπους να εισβάλλουν πάνω στη σκηνή σε έναν κωμικό. Δεν ξέρω αν το έχετε, επειδή ξέρω ότι δεν ασχολείστε πολύ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το lifestyle κτλ. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό αυτές τις μέρες. Θα θέλατε να μου σχολιάσετε το περιστατικό? Το κοίταξα με πάρα πολύ προσοχή το βιντεάκι που διέρευσε. Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι ήταν εντός της παράστασης για να διαφημιστεί η παράσταση. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί και να μην ήταν, πράγμα που δείχνει πόσο βλακώδης ήταν η σκέψη αυτών που διέκοψαν την παράσταση, χιλιαπλασίασαν την ισχύ της. Όποιος διακόπτει μια θεατρική παράσταση, της κάνει, πέραν του ότι είναι φασίστας, της κάνει και ένα μείζον δώρο. Έτσι. Χιλιαπλασιάζει την ισχύ της. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έμαθε για αυτή την παράσταση. Η διαφήμιση που της έκανε ήταν αδιανόητη. Άρα όποιος πάει να διακόψει μια θεατρική παράσταση ή να κάψει ένα βιβλίο ή να κατεβάσει μια έκθεση ζωγραφικής, διαπράττει ένα επικοινωνιακό σφάλμα απίθμενης βλακείας, πώς να το πω. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα δούμε στο ρόλο της Τουφή μια γυναίκα σε αυτή την παράσταση. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το παίζει η γυναίκα. Πώς το συζητήσατε αυτό με τη σκηνοθέτητα, ας πούμε, πώς σας φάνηκε, πώς αντιδράσετε όσο το είπαν? Δεν το συζητήσαμε. Ήταν περίπου πριν κανένα χρόνο, όταν δύο νέα παιδιά μου είπαν ότι θέλουν να κάνουν με το φούτμπολ μια πτυχιακή εργασία. Σπουδάζανε τότε και οι δυο τους στην Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο τμήμα θεάτρου. Η Όλια Πανίδου ανέλαβε τη σκηνοθεσία και το έργο ήταν η πτυχιακή εργασία της Αλεξάνδρας Σταμούλη. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο τούνελ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου. Και ήταν μια εκπληκτική παράσταση. Εκπληκτική παράσταση, από τις ωραιότερες παραστάσεις που έχω δει. Τα κορίτσια έχουν θηριώδες ταλέντο και κάνανε κάτι μαγικό. Και βλέποντας το αυτό, τους ενεθάρρυνα να δώσουν μία συνέχεια και έτσι γίνει και η πρώτη τους δουλειά πια, καθώς αποφύτησαν, στο επαγγελματικό θέατρο. Ήρθανε στην Αθήνα και πραγματικά μας έβγαλαν τα μάτια. Είναι υπέροχη δουλειά. Υπέροχη δουλειά. Δεν το λέω επειδή είναι δικό μου έργο. Πρόκειται για σπάνια ταλέντα. Και σε μερικά χρόνια θα ακούμε για αυτές και θα τις δείχνουμε με το δάχτυλο. Είναι και σοφό το κείμενο όμως. Θαυμάσια τα λέμε. Το κείμενο, κοιτάξτε, αν ένας άνθρωπος έχει τη φλόγα της δημιουργίας, θα πάρει, υπάρχουν υπέροχα κείμενα Ελλήνων συγγραφέων και υπάρχουν και χιλιάδες, εκατοντάδες αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου. Ό,τι και να παίρνανε αυτά τα μαγικά κορίτσια θα το κάνανε διαμάντι. Αισθάνομαι πραγματικά τυχερός, ευλογημένος θα έλεγα, που διάλεξαν ένα δικό μου κείμενο. Είναι καταπληκτικές οι κοπέλες. Και όσοι πάνε
Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο, δεν θα πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Εξάλλου ακούγεται αυτό, ακούγεται μέσα στην πόλη. Γενικότερα η παράσταση είναι κάτι το οποίο όποιος το δει θα το συζητά μέρες μετά. Είναι μια εμπειρία, ναι, η παράσταση. Είναι κάτι που θα το συζητά. Κάμω ενδεχομένως κι εγώ ένα θέατρο που σηκώνει κουβέντα μετά. Αλλά αυτό που κάνουν τα κορίτσια πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και σας λέω, θα φτάσει, θα περπατήσει από στόμα σε στόμα. Αποχαιρετώντας σας και ευχαριστώντας σας για την σημερινή τηλεφωνική σας παρουσία εδώ, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση χωρίς να θέλω να κάνω spoiler. Να βάλουμε τα καλά μας για να δούμε την παράσταση. Όχι, να μην βάλουμε στο θέατρο. Καλό είναι να, μεταφορικά το λέω, να είμαστε ανοιχτοί. Φοράμε τα καλά μας ρούχα ως μια στολή, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα καλά μας ρούχα. Να βγάλουμε όποια μάσκα μεταφορική έχουμε, να φορέσουμε τις μάσκες τις υγειονομικές για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας και κυρίως τους πιο ευάλωτους από την πανδημία και να πάμε στην παράσταση ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριαρίδη. Εννοείται ότι φαντάζεστε με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Είναι δεδομένο, είναι ίσως και κλεισέ. Έτσι. Καλημέρα, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Όλη μου την αγάπη σε εσάς και στην πόλη μου. Να είστε καλά. Γεια σας.